Άμεσα υπογράφεται η υπουργική απόφαση για την λειτουργία των απογευματινών χειρουργείων στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Στόχος του μέτρου είναι η αποσυμφόρηση στις λύσεις αναμονής για χειρουργικές επεμβάσεις στα δημόσια νοσοκομεία που σε κάποιες περιπτώσεις ξεπερνούν τους 12 μήνες. Από 300 έως 2.000 ευρώ θα πληρώνουν οι πολίτες για απογευματινά χειρουργία στο ΕΣΥ που ξεκινούν στις αρχές Μαρτίου. Οι χειρουργικές επεμβάσεις χωρίζονται σε έτσι κατηγορίες με βάση τα ιατρικά κριτήρια. Έτσι, για μια πολύ μικρή επέμβαση όπως καταράκτης, ο πολίτης θα καταβάλει 300 ευρώ. Για μικρή όπως βουβονοκύλη, 500 ευρώ και για μεσαία 900. Για μια μεγάλη επέμβαση όπως σχολή θα πληρώνει 1.200 ευρώ. Για βαριά χειρουργία όπως αρθροπλαστική γόνατου και ισχύο, το κόστος για τον ασθενή ανέρχεται στα 1.200 ευρώ, ενώ για εξαιρετικά βαριά περιστατικά, όπως είναι τα καρδιολογικά, ο πολίτης θα καταβάλει στο νοσοκομείο 2.000 ευρώ. Φτιάχνουμε ένα περιβάλλον στο οποίο πολλοί συμπολίτες μας θα μπορούν να ανταπεξέλθουν σε ένα τέτοιο κόστος για να προχωρήσουν τη ζωή τους γρηγορότερα. Και με αυτόν τον τρόπο προσδοκούμε να μειώσουμε κατά πολύ τις αναμονές στα πρωινά χειρουργεία, ώστε να ωφεληθούν και εκείνοι που δεν έχουν δυνατότητα. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τη θέσπιση λειτουργίας των απογευματινών χειρουργείων βάζει τα φόπλακα στον δημόσιο χαρακτήρα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Περισσότεροι από 100.000 πολίτες περιμένουν επί μήνες να χειρουργηθούν, από τους οποίους περίπου 26.000 πάνω από ένα χρόνο. Η Βόρεια Ελλάδα είναι η πρωταθλήτρια στη λίστα αναμονής, αφού το 53% των ασθενών που περιμένουν πάνω από ένα χρόνο για να χειρουργηθούν εντοπίζονται σε Μακεδονία και Θράκη. Βόρειος Ελλάδα έχει αυτή τη στιγμή περίπου όσα περιστατικά περιμένει η Αττική, που είναι πολύ περισσότερος ο πληθυσμός και πολύ περισσότερες οι νοσοκομιακές μονάδες. Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε όμως και στοιχεία από νοσοκομείο των Αθηνών, όπου για την ίδια ακριβώς επέμβαση οι γιατροί έκαναν διαφορετικές χρεώσεις. Φαίνεται μάλιστα ότι χειρουργός κοστολογούσε με 10.000 ευρώ επέμβαση bypass, ενώ συνάδελφός του με 2.500 ευρώ. Ο Άδωνης Γεωργιάδης τόνισε ότι πλέον όλοι θα ελέγχονται. Περιθώρια για παράνομα ωφέλη δεν θα υπάρχουν στο σύστημα. Θα τα κλείσουμε όλα. Να μην προκύπτουν τέτοιες διαφορές, γιατί είναι πάρα πολύ προκλητικές για τον ελληνικό λαό. Πάντως, περίπου 50.000 πολίτες, οι οποίοι είναι και εκείνοι που έχουν τη μεγαλύτερη αναμονή για το χειρουργείο τους, θα μπορέσουν να χειρουργηθούν δωρεάν στα απογευματινά χειρουργεία με χρήματα που εξασφαλίστηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης.